Όποιος πει ότι δεν έχει πονέσει με τραγούδι της Κατερίνας Στανίση, θα είναι ψεύτης. Η μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια μας υποδέχτηκε στο σπίτι της και μας μίλησε για την πορεία της, τον κόσμο που συνεχίζει να την αποθεώνει, τις πατάλες της, αλλά και για τις απογοητεύσεις της. Πάντα εδώ ήμασταν. Δεν θυμάμαι εγώ να έλειψα ποτέ, είτε στην Αθήνα, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή εξωτερικό. Πάντοτε δούλευα, έτσι εμφανιζόμουν πάντα κάπου. Είπατε ποτέ τα παρατάω, δεν μπορώ? Έχουν συμβεί πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Από την κούραση της δουλειάς, από το περίγυρο της δουλειάς. Και έχουν ζήσει και τέτοια στιγμές ότι θα τα παρατήσω, δεν μπορώ. Αλλά είναι το πάθος, βλέπεις. Τι ενοχλεί την Κατερίνα Στανίση στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή? Με ενοχλεί όταν μπαίνει σαβούρα, ξέρεις. Αυτό με ενοχλεί πολύ, γιατί υπάρχουν τραγουδίστριες, τραγουδιστές που είναι πραγματικά πολύ καλοί και κάθονται στο σπίτι τους. Αλλά εγώ δεν το λέω μέχρι που να πεθάνω αυτό. Είναι άδικο. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο άλλος σε προωθεί χωρίς να έχεις ταλέντο. Φανταζόμαστε πολλά. Βλέπεις τραγουδίστρια που είναι 6 μηνών και τραγουδάει μόλις 6 μήνες και έχει το συντάκι της. Εγώ τραγουδούσα ήδη 10 χρόνια και μετά έκανα το δίσκο. Υπάρχουν, ας πούμε, καλλιτέχνες τώρα καινούργοι που δεν λένε τίποτα. Ναι. Ντρέπεσαι και από τους ακούς? Δεν ντρέπονται αυτοί όμως. Σας έχει επηρεάσει η κρίση? Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχετε κόψει από την καθημερινότητα? Εγώ δεν έκοψα τίποτα από τα έξοδα, γιατί τα έξοδα είναι έξοδα και τη δουλειά μας πολλά. Και όταν έχει συνηθίσει και ένα άλλο τρόπο ζωής, απλώς έχουμε κόψει τα περιτά. Γιατί είπα ότι εντάξει, δεν χρειάζομαστε τόσα πράγματα. Τι να τα κάνουμε? Είμαστε εδώ, εγώ και η μάνα μου. Πού ξοδεύατε συνήθως χρήματα? Στα ρούχα. Τα ρούχα. Ρούχα, τα βλέπω και με πιάνει μία. Κάτι έχω πάθει. Συγγνώμη, μία ιδέα. Ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή να κάνουμε τουλάπες καινούριες για να βάζουμε ρούχα και να τα στιβάζουμε μέσα και να μην χωράνε και να τα χαρίζουμε και να τα δίνουμε και να τα κάνουμε και να τα... αυτό ήταν τραγικό λάθος. Μας μίλησε ακόμη και για τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές. Μαζί. Ναι. Σας τύχησε? Έφυγε πολύ νέος και με λείπησε πολύ. Όλους βέβαια. Βέβαια και με στεναχώρησε ότι όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές θα έπρεπε να πάνε να τραγουδήσουν για την εκδήλωση αυτή που έγινε. Ο Τροπάνος ήταν λαϊκός τραγουδιστής από τους τελευταίους. Ο πολύ καλός με το πολύ καλό ρεπερτόριο. Και θα έπρεπε να καλέσουν και κάποιο λαϊκό τραγουδιστή να τραγουδήσει. Ήταν πολύ άσχημο αυτό. Χτύπησε πολύ άσχημα. Μάλιστα, αυτά είπε η Κατερίνα Στανίση.